Στο χωριό Μεγάλη Δοξαπάρα συνάντησα τον κλαρινοπαίχτη Χρήστο Κουρούδη, που ίσως να είναι και ο τελευταίος παραδοσιακός μουσικός της περιοχής. Παίζει παλιούς σκοπούς και τραγούδια. Έπαιξε για μας με τους γιους του που τον συνόδεψαν στο Ούτι και το Τουμπελέκι. Αυτό είναι τώρα. Ένα από τους συγκαθιστώς που ακούγεται εδώ πέρα στην περιοχή που είναι. Εννιά. Σαν καρσιλαμάς χορεύεται αυτό, έτσι δεν είναι. Χορεύουν στενίδι μπροστά, χορεύουν... Παραδοσιακό. Είναι παράδοση. Ναι. Που θα τώρα, να δοκιμάσουμε ακόμα ένα άλλο σκοπό, πάλι συγκάθιστο. Έλα λίγο πιο δεκτό το πιστεύω. Τα παιδιά μας έκαναν χάρη που συνόδεψαν τον πατέρα τους, γιατί, όπως μας είπαν, ο ένας παίζει επαγγελματικά αρμόνιο και ο άλλος κιθάρα σε νυχτερινά κέντρα για να βγάλουν το ψωμί της οικογένειάς τους. Τα τελευταία χρόνια παρατηρώ ότι στα μεγάλα κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε μικρότερες πόλεις, υπάρχει στροφή των νέων προς την παραδοσιακή μουσική και αυτό είναι παρήγορο. Παιδιά που οι οικογένειές τους δεν έχουν καμία σχέση με την παραδοσιακή μουσική, δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον και προσπαθούν να μάθουν όργανα, τραγούδια και σκοπούς που πολλές φορές δεν έχουν σχέση με τον τόπο καταγωγής τους.